τα παιδιά με αναπηρία, τα παιδιά με αυτισμό και όλα τα παιδιά με αναπηρία που έχουν αναγκαστεί να μείνουν στο σπίτι, πραγματικά ζουν μια κατάσταση γιατί, όπως καταλαβαίνετε, όπως εμείς δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε, πόσο μάλλον ένα παιδί με αυτισμό ή με άλλη αναπηρία βιώνει όλο αυτό τον εγκλεισμό του. Έχουμε θέσει διάφορα ζητήματα. Καταρχήν στον αριθμό τηλεφώνου όπου στέλνουμε μήνυμα για να μπορούμε να βγούμε, δεν υπάρχει καν η δυνατότητα να επιλέξεις ότι θέλω να βγάλω ένα παιδί με αναπηρία βόλτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και απολογούμε και εγώ ίδιος, γιατί μέσα σε όλες αυτές τις κατηγορίες η αλήθεια είναι, και με φόντο βέβαια σήμερα την Παγκόσμια ημέρα, δεν το είχα διαπιστώσει. Δεν το είχα διαπιστώσει και ειλικρινά ερχόμαστε αντιμέτωποι τώρα με μια δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν έρθει νωρίτερα οι οικογένειες ατόμων με αναπηρία. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τζαμούση. Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, έχετε βέβαια, πάρει απάντηση. Έχουμε κάνει, τι σας έχουν πει. Κάνει. Το συζητάει η Επιτροπή, ναι, υπό τον κύριο Τσιόδρα. Η ενημέρωσή μας το συζητάει. Περιμένουμε. Προς το παρόν, εμείς δίνουμε την οδηγία και αυτό ας μας καταλογιστεί να χρησιμοποιούν το 4. Ναι, τον αριθμό 4 λοιπόν. Ναι, στο μήνυμα στο 13033 το οποίο στέλνουμε. Ναι. Παροχή 4, παροχή βοήθεια σε άτομο που έχει ανάγκη. Ναι. Διότι πραγματικά δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά και αυτό είναι ημίμετρο, διότι φανταστείτε την οικογένεια που έχει ένα παιδί στο σπίτι, ναι, να είναι αναγκασμένη η ίδια να το βγάλει έξω και να μην έχει τη δυνατότητα κάποιος να το πάρει, να το πάει μία βόλτα για να μπορέσει και αυτός ή αυτή, η μητέρα, ο πατέρας, ναι, να μείνουν και αυτοί λίγο μόνοι να μπορέσουν να διαχειριστούν τον εγκλεισμό του στο σπίτι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Κύριε Τζαμούση, δεν ξέρω εάν έχετε σκεφτεί ποιο θα ήταν εκείνο το χωρίο το οποίο θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία και το οποίο θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος. Δεν ξέρω πώς το έχετε φανταστεί, αν έχετε προτείνει, ποια ήταν η πιο συγκεκριμένα η πρότασή σας. Ένας άλλος αριθμός. Ναι. Συνοδεύω άτομα με αναπηρία. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Κι όμως δεν το σκέφτηκαν αυτοί που έπρεπε. Ναι. Έχουμε παρέμβει, περιμένουμε. Γνωρίζουμε ότι και η Επιτροπή διαχειρίζεται πάρα πολύ δύσκολα γεγονότα. Mm-hmm. Δείχνουμε υπομονή, αλλά πραγματικά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ένα άλλο βέβαια που προκύπτει στην παρούσα Παρακαλώ. Φάση είναι ότι κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος γι' αυτό. Για παράδειγμα, το βοήθεια στο σπίτι. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνει. Θα ναι. θέλαμε οι Δήμοι και ο Δήμος Ηρακλείου να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, να δούμε, να σχεδιάσουμε κάποιες δράσεις που να αφορούν τη βοήθεια της οικογένειας που έχει ένα άτομο με αναπηρία. Ναι. Λαμβάνοντας όλα φυσικά τα μέτρα προστασίας κτλ. Έχουμε προτάσεις. Δυστυχώς και ο Δήμος μας έδειξε μειωμένα αντανακλαστικά σε αυτή τη κατηγορία των συμπολιτών μας. Πείτε μου και κάτι άλλο, γιατί λέτε πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα, κύριε Τζαμούση. Πείτε μου κάτι. Βλέπουμε ότι και τα υπόλοιπα παιδιά, μαθητές, ήδη έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν λίγο το μοντέλο της διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Τι γίνεται με τα σχολεία, με τα ειδικά σχολεία? Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί ή αν τρέχει κάτι σε επίπεδο διαδικτυακών μαθημάτων. Έχουμε εικόνα. Ναι. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κάτι στο τομέα αυτό. Ναι. Εκείνο που είναι στα σκαριά, μας λένε, πρόκειται για ένα πενταψήφιο αριθμό βοήθειας. Δεν ξέρω, ψυχολογικής προς το παρόν. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά δεν λύνονται εξ αποστάσεως. Ένα άτομο με αναπηρία δεν λειτουργεί όπως όλοι μας. Εδώ και τα παιδιά των τυπικών σχολείων δυσκολεύονται σε αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία.
πόσο μάλλον ένα άτομο με αναπηρία. Κύριε Τζαμούση, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καταγράφουμε βεβαίως τα όσα είπατε. Θα τα ψάξουμε να δούμε τι μπορούμε και εμείς από τη μεριά μας, από το δικό μας μετερίζει. Έχουμε πει ότι βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των πολιτών. Η ενημέρωση αποτελεί πρόληψη. Θα πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις. Θα πρέπει να φροντίσουμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα σπίτια τους. Πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για άτομα με αναπηρία, θα πρέπει να ενσκύψουμε και επιτέλους αυτή η ακούσια σιωπή αυτών των ατόμων να γίνει ακούσια δική μας και να αφυπνιστούμε, όπως άλλωστε το λέτε κι εσείς, πολύ τακτικά. Έτσι, παιδε. Εκείνο που ήθελα να προσθέσω, για να δείτε και την έκταση του προβλήματος, η πρώτη νομοθετική πράξη που έκλεισε τα σχολεία εκδόθηκε στις 10 Απριλίου και έκλεισαν τα σχολεία 11 ναι. Απριλίου. Σε αυτή την πράξη δεν υπήρχαν τα κέντρα παροχής διημέρευσης. Ναι, δεν υπήρχαν. Με δικιά μας παρέμβαση, το βράδυ της 11ης βγήκε εγκύκλιος που ενέταξε και τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας. Α, κάτι ξεχάσαμε, ας πούμε, ας το συμπληρώσουμε. Κάτι ξεχάσαμε. Συμπληρώνουμε με μία εγκύκλιο. Εύχομαι πραγματικά όλο αυτό που μας προσφέρει η συγκυρία να το εκμεταλλευτούμε όλοι μας, να αλλάξουμε και σαν άνθρωποι. Να εισκύψουμε στην κοινωνία, στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και όχι να γενικεύουμε καταστάσεις, να μην ξεχνάμε ποτέ καμία κοινωνική ομάδα του πληθυσμού μας, είτε πρόκειται για ευπαθείς ομάδες, για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε ίδιοι. Και εκείνο που λένε για τους αριθμούς, ότι θα είμαστε ικανοποιημένοι αν έχουμε τόσους αριθμούς, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Αν, ας πούμε, ο αριθμός των θυμάτων είναι τόσος, θα είμαστε ικανοποιημένοι. Και ένας άνθρωπος είναι μοναδικός. Και αυτός έχει αξία. Και ένας άνθρωπος. Και μόνο ένας άνθρωπος. Κύριε Τζαμού, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουμαντάκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Το κανάλι σας. Γεια σας. Να είστε καλά.